Όλα αυτά λένε, τα καταφέραμε. Για να πάρει τι για το χρέος, κύριε Οικονομέα, κύριε Καμπουράκη. Για να δούμε. Να πάρει τι. Πήρε την ονομαστική μείωση του Επονίδης του, πάνω στην οποία έχει οικοδομήσει το πολιτικό του κεφάλαιο κύριος Τσίπρας και κύριος Καμένος. Όχι. Αυτό υπέγραψε ότι δεν υπάρχει. Πήρε μήπως καμιά μείωση 70% του ΑΕΠ, όπως είχε πάρει μια κυβέρνηση παλιότερα μέσω του PSI, 140 δισεκατομμύρια. Πήρε καμιά τέτοια μείωση, μειώθηκε έτσι. Για να καταλάβω δηλαδή τι πήρε για το χρέος ακριβώς. Μήπως πήρε τη δέσμευση. Μήπως πήρε. Είπε προηγουμένως ότι υπέγραψε η κυβέρνηση ελληνική ότι δεν τίθεται θέμα ονομαστικού κουρέμα. Βεβαίως. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Μήπως πήρε καμιά δέσμευση. Δεν ξέρει ότι στις 24 Μαΐου. Θα φτάσουμε στις 24. Λέω αυτά που ξέρω τώρα. Μήπως πήρε η κυβέρνηση καμιά δέσμευση ότι πρέπει να έχει πρωτογενή πλεονάσματα από 3,6% και πάνω και μετά το 18 για να δούμε τι θα γίνει σε ό,τι αφορά κάποιες οριμάνσεις στη διάρκεια. Γεγονότα που είχαν συμφωνηθεί από το 12 και το 14 και τα υπέγραψε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι είχαν από τότε συμφωνηθεί και θα υλοποιούταν. Λέω δηλαδή, μήπως εγώ ζω σε καμιά άλλη χώρα ή διαβάζω αλλιώς κείμενα σε οποιαδήποτε γλώσσα. Γιατί περί αυτού πρόκειται.